Σκηνικό κατάρρευσης στο χώρο της δημόσιας υγείας με τα μέλη του Επιμελητηρίου Νοσηλευτών να ακρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης. Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι οι νοσηλευτές, η δημόσια υγεία στην Κρήτη νοσεί, την ίδια ώρα που ο νέος χάρτης του ΕΣΥ δημιουργεί προβληματισμό και αντιδράσεις. Δεν είναι καλή η κατάσταση στην υγεία. Η υγεία ασθενεί. Και αυτό είναι το θέμα μας. Η δραματική κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της υγείας έρχεται για μία ακόμα φορά στην επικαιρότητα. Αυτή την φορά, οι νοσηλευτές της Κρήτης πάνε την σιωπή τους και φωνάζουν ότι η υγεία ασθενεί, εκφράζοντας παράλληλα και την έντονη διαμαρτυρία τους στη φημολογούμενη μετακίνηση απόλυση νοσηλευτικού προσωπικού λόγω κατάργησης των θέσεων στα οργανογράμματα των υπηρεσιών υγείας. Τα θέματα της επίσκεψης αφορούν καταρχήν την κινητικότητα, τη μετακίνηση των υπαλλήλων από τα νοσοκομεία. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση, γιατί μόνο για την Κρήτη δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα στοιχείο σχετικά με την κινητικότητα. Θα θέλαμε λοιπόν κάποια πληροφόρηση για το θέμα και να του θέσουμε ως αίτημα ότι οποιαδήποτε τέτοια απόφαση θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη επιστημονικά και με τη συλλογική συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας, με σκοπό όλων μας και στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και την ποιότητα στην υγεία των ασθενών. Οι νοσηλευτές, ως γνωστόν, αποτελούν την καρδιά του υγειονομικού συστήματος υγείας της χώρας. Οπότε δεν μπορεί στον σχεδιασμό, στο νέο σχεδιασμό, ο οποίος γίνεται για το υγειονομικό χάρτη της Κρήτης, να μην συμμετέχει ενεργά το επιμελητήριο, να θέσει τις θέσεις του και να θέσει τις βάσεις για την προοπτική των νοσηλευτών και την πορεία του στο χώρο της υγείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 13ου Περιφερειακού Τμήματος Επιμελητηρίου Νοσηλευτών συναντήθηκαν σήμερα με τον Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Γρηγοράκη, στον οποίο και έθεσαν υπόψη του τις θέσεις των νοσηλευτών της Κρήτης σχετικά με τον σχεδιασμό του υγειονομικού χάρτη της Κρήτης με βάση τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού, την κινητικότητα του προσωπικού, την ίση και δωρεάν πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, καθώς και το θεσμικό ρόλο των νοσηλευτών στη λήψη των αποφάσεων για το σχεδιασμό της υγείας στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Τα νοσηλευτικά ιδρύματα στο σύνολό τους στην Περιφέρεια Κρήτης είναι υποστελεχωμένα νοσηλευτικά. Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες, ήδη έχουμε κάνει ανάλογες δημοσιεύσεις με τη στελέχωση και τον αριθμό των νοσηλευτών που υπηρετούν αυτή τη στιγμή. Έχουμε αποχωρήσει νοσηλευτών, κυρίως λόγω συνταξιοδότησης. Και τώρα τίθεται και το θέμα της κινητικότητας. Ελπίζουμε ότι η κινητικότητα θα γίνει στα πλαίσια της σωστής αναδιάρθρωσης και με βάση τις πραγματικές και τις επιστημονικά τεκμηριωμένες ανάγκες της περιφέρειας για νοσηλευτικό προσωπικό. Σαν νοσηλευτές, εμείς, σαν ραχοκοκαλιά, όπως είπε και ο κύριος Σταυρουλάκης, και σαν τους λειτουργούς υγείας που είμαστε δίπλα στον άρρωστο και για τον άρρωστο, και έχοντας την πεποίθηση ότι η υγεία είναι δημόσιο αγαθό, εμείς θεωρούμε ότι στον κλάδο το δικό μας, για να αποφασίσει κάποιος να μιλήσει για κινητικότητα, θα πρέπει πρώτα να έχει εξασφαλίσει την ποιότητα. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ποιότητα υγείας με την υποστελέχωση που έχουμε. Πόσο μάλλον αν μιλάμε και για κινητικότητα νοσηλευτικού προσωπικού. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οι νοσηλευτές είναι και παραμένουν δίπλα στον ασθενή με όλες τις κακές αυτές συνθήκες που βιώνουμε όλοι οι Έλληνες και με τον κίνδυνο του λάθους.